Φίλε και φίλε στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή για τους Κύπριους της Διασποράς, Κύπροι του κόσμου, με ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με τους όπογες απόδημους μας. Συνομιλούμε, συνοδοιπορούμε, κουβεντιάζουμε, μαθαίνουμε τα νέα τους, ακούμε τις αγωνίες τους, μοιραζόμαστε, αν θέλετε, τον καθημερινό αγώνα που δίνουν. Σήμερα έχουμε έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο φιλοξενούμενο, ο συμπατριώτης μας, συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία. Έχει διαγράψει ήδη μια φωτεινή, ξαγκουστή πορεία στη μουσική σύνθεση. Μια πορεία γεμάτη από διεθνή βραβεία. Η δουλειά του ιδιαίτερα στο εξωτερικό και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν σταματά να μας εκπλήσει. Μετά τους ήχους των μεγάλων πόλεων, της Μόσχας, του Βλαδιβοστόκ, του Κιώτο, τιτλοφορεί τα μεγάλα συνθετικά του έργα. Άλλη μια σπουδαία διάκριση του απονεμήθηκε πρόσφατα. Στις 20 του Δεκέμβρη του απονεμήθηκε σε ειδική τελετή το βραβείο Μουσικής της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι η καλύτερη αφορμή, αν συμφωνείτε μαζί μου, για να κουβεντιάσουμε σήμερα. Μάριε μου, καλώς όρισες. Έχεις λάβει την ύψιστη διάκριση της Ελλάδας, των Αθηνών, μεγάλη τιμή στον τομέα της μουσικής, της ίδιας της Ακαδημίας, το βραβείο Σπύρου Μοτσενίκου. Και να μου επιτρέψεις να πω, για να ζεστάνουμε λίγο τη συζήτηση, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Αντώνιος Ρεγκάκος, ανέφερε ότι απονέμεται σε ένα διαπρέπον Έλληνα μουσικό εκτελεστή, ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγο. Με διεθνή δράση και στην παρέθεση χώρες όπου η μουσική σου βραβεύτηκε. Πρέπει να τα πω, δεν μπορεί, πώς θα χτίσουμε αυτή την κουβέντα. Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία. Τι είδους συνέστημα είναι αυτό? Και πόσο μεγαλώνει η ευθύνη για έναν δημιουργό? Πού θα πάει ο πύχης? Ευελπιστώ ότι ο πύχης όσο ζω θα ανεβαίνει και είναι ένας λόγος για να επαγρυπνούμε πρώτα απ' όλα στα διάφορα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς, διότι η τέχνη, ο πολιτισμός και η μουσική δεν είναι τίποτε άλλο από το να αφουγκράζεται το τι συμβαίνει, να αφουγκράζεται τις αγωνίες του κόσμου, να ανησυχεί για το τι συμβαίνει γύρω του, να εστιάζεται σε οικουμενικές αξίες και ιδανικά, ιδίως όταν αυτά ταλαντεύονται ή ακόμα και απειλούνται. Και για μένα όλα αυτά είναι η πηγή έμπνευσης της δημιουργίας, η οποία μέσω της μουσικής προσπαθεί να επικοινωνήσει, κατά τη δική μου ευαισθησία και άποψη, αυτά όλα τα ιδανικά, ναι, τα οποία ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή την οποία ζούμε οραματίζεται και ευελπιστεί, θα έλεγα, και ακόμα και για καλύτερες ημέρες. Ήταν αναμενόμενη? Καθόλου αναμενόμενη δεν ήταν αυτή η διάκριση? Όχι, δεν ήταν αναμενόμενη. Βεβαίως να πούμε ότι η βράβευση αυτή εστιάζεται επίσης, όπως και αναγράφεται στο δίπλωμα το οποίο είχα την τιμή να λάβω, να το πούμε, για την άοκνην προσφορά, δηλαδή για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια μουσικής δημιουργίας και ταυτόχρονα, όπως γράφει πάνω στο δίπλωμα, για το λαμπρόν, όπως το λένε, ήδη της Ακαδημίας Αθηνών, συμφωνικών έργων Ελευθερία, το οποίο έγινε εξ αφορμή των 200 χρόνων της συμπλήρωσης από την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, επομένως, ήταν ένας χρόνος προηγουμένος, το 1921, και αντιλαμβάνουμε και με αυτήν τη βράβευση ότι είχε ευρεία απήχηση και σημασία, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους Μαρία που η Ακαδημία Αθηνών. Με την ίδια ανάνεση που γράφεις για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, τους φιλέλληνες, εμάς τους Κύπριους που είναι ο τόπος σου, γράφεις και για τους πολίτες του κόσμου. Και εσύ πολίτης του κόσμου είσαι. Αυτό το πράγμα πώς ονομάζεται? Είναι ανεξάντλητη έμπνευση, εμπροβληματισμός, μελέτη εις βάθος για την των πολιτισμών ενός εκάστοτων χωρών, ενός εκάστοτων κρατών, συγγνώμη, όχι των χωρών. Πώς μπορείς να ανταποκρίνεσαι? Θα το έλεγα με μια λέξη, άνθρωπος και ανθρωπιά. Δηλαδή?
Δηλαδή, ανεξάρτητα από την καταγωγή μας ή το έθνος μας ή το περιβάλλον στον οποίο έχουμε ζήσει ή τα περιβάλλοντα τα οποία σταδιακά έχουμε με την ευκαιρία... μουσικές που, με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει, επειδή έτσι, μιλάμε για μουσική, έτσι, τα ερεθίσματα που επήραμε, τα τραγούδια που διδαχτήκαμε στα 12 εκπαιδευτικά μας χρόνια έτσι, και τα υπόλοιπα βέβαια ακαδημαϊκά χρόνια του καθενός. Έτσι, πιστεύω ότι νιώθω σαν πολίτης του κόσμου. Αντιλαμβάνομαι συνεχώς ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από ποιο μέρος της γης βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται, έχουν τις ίδιες ανησυχίες, έχουν τα ίδια ιδανικά, έχουν κοινά προβλήματα, κοινά οράματα, κοινά συναισθήματα, σωστά, κοινά αισθήματα, κοινές ευαισθησίες που θεωρώ ότι κάθε φορά για μένα είναι σημαντικό όχι απλά να δημιουργώ έναν έργο σε μια γεωγραφική τέλος πάντων τοποθεσία, αλλά να, πρώτα απ' όλα να μπορέσω να νιώσω σαν αναπόσπαστο μέρος αυτής της κοινωνικής δομής ή κοινωνικής κουλτούρας στην οποία εξελίσσεται το οποιοδήποτε έργο. Επομένως και στην Ιαπωνία ή στην Ρωσία που είναι πιο μακρινή τέλος πάντων πολιτισμοί από τον δικό μας τον ευρωπαϊκό. Είχα σπαταλήσει αρκετό χρόνο μέχρι σε κάποια δυνατότητα να μπορέσω να αντιληφθώ πώς ζουν, ποιες είναι ανησυχίες, πώς είναι να είσαι κάτοικος της πόλης για της οποίας δημιουργείται ή της χώρας των συγκεκριμένων έργων και εν τέλει φτάνω στο ίδιο συμπέρασμα ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, η ανθρωπιά... Και μας ενώνει η μουσική, ανεξαρτήτως χρώματος, κουλτούρας, αν ο Α μεγάλωσε μέσα στα τροπικά δάση, αν ο άλλος μεγάλωσε σε μια μεγαλούπολη είναι με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μια οικουμενική γλώσσα. Αλλά έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να χαμογελάμε εμείς σε ένα σπουδαίο άκουσμα για μας, μπορεί να χαμογελάει και ένας άνθρωπος που ζει στην Αφρική. Εσύ το έζησες, εγώ το υποψιάζομαι. Επειδή έχεις δουλέψει, έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, την τέχνη σου, την έχεις ταξιδέψει και μαζί και εμάς και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να δούμε αν μας επιτρέπεις στιγμιότυπα από τη βράβευση του έργου του Μάριου Ηλία στην Ακαδημία Αθηνών, πρόσφατη βράβευση, τον περασμένο Δεκέμβριο. Μια είδηση η οποία ευγενώς και χαρήκαμε που κυκλοφόρησε και μεταδόθηκε παντού για να αισθανθούμε αυτή την περηφάνεια, να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Βραβείο Σπύρο Μοτσενίγου που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά Μοτσενίγου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ για τη βράβευση διαπρέποντας Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου, τον δόκτορα Μάριο Ιωάννου Ηλία, συνθέτη με διεθνή δράση Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία και δημιουργό του επετειακού συμφωνικού έργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 με τίτλο «Ελευθερία» που παρουσιάστηκε στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Δεν είναι λίγο, να μου επιτρέψεις να πω. Στιγμές συγκίνησης, χαράς. Θα κάνω έτσι μια αναφορά σε μερικά έργα σου, γιατί θα μας δώσει έτσι τροφή για συζήτηση. Πρεμιέρες για τρία έργα μεγάλης κλίμακας, το ορατόριο το δικό μας, «Πονεμένες Παναγίες», ανάθεση της δικής μας της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμίζω, δόθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον περασμένο Ιούλιο, κατά δίκη της εισβολής 20 Ιουλίου, το κονσέρτο «Η Τρομπέτσα του Θεού», ανάθεση της Φιλαρμονικής της Πανωνίας, αν το λέω σωστά, Μαρία μου, στην Ουγγαρία. Ηχογράφηση και μαγνητοσκόπηση, αυτό που μόλις λέγαμε από την τηλεόραση της ΕΡΤ, του τελευταίου έργου «Ελευθερία», σωστά. Και από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία της ΕΡΤ. Αυτό το μεγαλεπίβολο έργο από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Στο βαρύ βιογραφικό σου καταγράφεται ότι είσαι συνθέτης άνω των 80 έργων με 40 και πλέον διεθνή βραβεία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή σε έχουν ονομάσει ήδη άνθρωποι που καταλάβουν πολλά πράγματα από τη μουσική, εκτός Κύπρου το τονίζω, παιδί θαύμα της σύγχρονης μουσικής. Ξέρω ότι έχεις ταπεινές καταβολές. Δεν καταπιάνεσαι ούτε παρασύρεσαι από αυτούς τους τίτλους. Όμως σε έναν βαθμό το αποδέχεσαι. Δηλαδή, εν μέρος της ζωής σου είσαι σε μια σκάλα στην οποία απλώς ανεβαίνεις, Μαρία.
Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη, θα έλεγα, και το κάθε νέο έργο είναι βασικά μια αρχή που έχει έναν τέλος, αλλά ταυτόχρονα το τέλος ενός έργου, επειδή είναι σαν μια ζωή σε επεισόδια. Και κάθε βεβαίως νέο έργο, τουλάχιστον από τη δική μου την αντίληψη, θέλει να ανεβάζει τον πύχην. Για να αναφερθώ σε αυτό, ένα πολύ ωραία πάσα για το επόμενο ερώτημα. Με το που παίρνω το βραβείο σήμερα, αντιλαμβάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός. Ναι, το βραβείο είναι απλά μια επιβράβευση για κάτι το οποίο έχει. Η χαρά της στιγμής. Η χαρά της στιγμής. Μετά... και για κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει. Σημασία αν έχει τη επόμενη μέρα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτή η χαρά, το ότι υπάρχει συνέχεια. Και δεν είναι απλά μια χαρά για κάτι το οποίο έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί, αλλά για το ότι σου δίνει όθηση για να συνεχίσεις και να κάνεις ακόμα κάτι πιο απαιτητικό, ακόμα κάτι πιο πολύπλοκο, ακόμα κάτι πιο ρυψοκίνδυνο, θα έλεγα ακόμα, διότι στα διάφορα έργα που προαναφέρατε και σε άλλα, στο ενδιάμεσο έχουν φτάσει τα 100 και βραβείς έχουν περάσει τις 50. Βλέπετε, δεν προλαβαίνω ούτε εγώ να το πω. Όχι, έχει πολύ, σας τα έχετε πει. Προσπαθώ κάθε φορά να προκαλώ τον εαυτό μου σε αν θα λέγαμε, σε ανεξερεύνητα πεδία, και να προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι που μπορεί να μην φαίνεται τη στιγμή το οποίο το συλλαμβάνω εφικτόν, αλλά μέσω της πορείας της υλοποίησης να μπορέσω να φτάσω στο σημείο ώστε να μπορεί με κάποιον τρόπο να υλοποιηθεί. Αυτός που θα το κρίνει είσαι εσύ πρωτίστως. Ναι, αυτό είναι αλλά η αυτοκριτική. Και οι στενοί συνεργάτες οι οποίοι έχουν αυτό το επίπεδο, αυτή την τεχνογνωσία, είναι τόσο κοντά σου στα δημιουργικά βήματα, που αντιλαμβάνομαι. Αφενός αυτό. Είναι οι πρώτοι ακροατές, είναι οι πρώτοι που μπαίνουν, να θέλεις, στη ροή ενός νέου έργου. Αφενός αυτό που λέτε και αφετέρου κάτι πολύ σημαντικότερο που ονομάζεται χρόνος. Και αυτό είναι έτσι έναν σημαντικό στοιχείο της τέχνης. Κάτι που μπορεί σήμερα να φαντάζει σημαντικό, μπορεί του χρόνου να είναι ασήμαντο ή σε κάποια χρόνια ή ακόμα και σε κάποιες δεκαετίες ασήμαντο και το αντίθετο. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι όταν πάω πίσω στα αρχικά μου βήματα πριν 25 χρόνια. Υπήρχαν κάποια, ας το πούμε, αναζητήσεις δικές μου, κάποιες ευαισθησίες, κάποιες τολμηρές καλλιτεχνικές προσπάθειες που ακόμα και σε καθηγητές πανεπιστημίου δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν ότι ήταν κάτι το οποίο είχε μέλλον, το οποίο κάτι το οποίο είναι σοβαρό στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, επειδή ξεπερνούσε τα πλαίσια, τα γνωστά. Εκείνο που ήξεραν μέχρι εκείνη τη στιγμή, κάποια τα οποία ήταν συνηθισμένα. Αυτή όμως η ευαισθησία μου και αυτή τέλος πάντων η απήχηση που είχα με αυτόν τον τρόπο μου έδωσε, ήταν ο πιο δυνατός άνεμος, το οποίο πιστεύω με βοήθησε να βγω ακόμα πιο ψηλά, διότι το αντίθετο ρεύμα πάντα δίνει την όθηση. Υπήρχε προς ρίσκο σε αυτήν τη διαδρομή, Μαρία μου? Πάντα υπάρχει ρίσκο, διότι κάθε καλλιτεχνική δημιουργία είναι ρίσκο με την έννοια ότι κάτι γίνεται για πρώτη φορά. Επομένως, είναι κάτι άγνωστο, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να υλοποιηθεί, κανείς δεν ξέρει τους κανόνες και τις παραμέτρους της ιδανικής υλοποίησης, θα λέγαμε. Γι' αυτό και ο χρόνος είναι επίσης ένα στοιχείο που δείχνει τον πλούτον και το βάθος ενός έργου, εάν υπάρχει ή όχι. Να δούμε ένα στιγμιότυπο από τις πονεμένες Παναγίες που αφορά την Κύπρο μας, το ορατόριο που ανεβάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, όπως είπαμε, επιθυμία της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την καταδίκη της εισβολής. Και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Επιστρέφουμε, κουβεντιάζουμε με τον Κύπριο συνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία, ένα συμπατριώτη μας που κάνει διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, με την ταπεινότητα που το χαρακτηρίζει. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στις δουλειές που έχεις κάνει μέχρι τώρα και διακρίθηκαν. Η υλοποίηση του ήχου του Βλαδιβοστόκ, το οποίο βραβεύτηκε με τον Grand Prix Silver Archer της Απανατολής. Η Ιαπωνική κυβέρνηση σας ανέθεσε την υλοποίηση του ήχου του Κιώτου. Ακολουθεί ο ήχος της Μόσχας, ένα ντοκιμαντέρ πορτρέτο στην πρωτεύουσα τους, στη ρωσική πρωτεύουσα. Γιατί ξένες κυβερνήσεις σας εμπιστεύτηκαν και πώς αποτυπώνεται με τη σύνθεση σας αυτών των πληθωρικών μοσαϊκών πόλεων που δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Ούτε στην κουλτούρα, ούτε στη γεωγραφία, ούτε σε τίποτα. Και κάθε χώρα έχει τη δική της, το δικό της χρώμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα συχνές ερώτημα, ακόμα και από τον κόσμο στις πόλεις. Είναι η απορία μας. Μπορώ να σας πω και ένα ανέκδοτο, όταν είχα πάει την πρώτη φορά στο Βλαδιβοστόκ, το 2017, ακόμα και σε εφημερίδα είχαν γράψει ότι έχει έρθει ένας Κύπριος κατάσκοπος και το βλέπουμε από εδώ και από εκεί να μπαίνει, να ηχογραφούν, να βιντεογραφούν και είναι επικίνδυνος. Mm-hmm. Και στο τέλος η ίδια εφημερίδα είχε γράψει ότι είναι περήφανη που προσκάλεσε τέλος πάντων αυτά τα άτομα και δημιουργήθηκε έναν πορτρέτο οπτικοακουστικό που όπως το είχαν ονομάσει τότε ήταν ο νέος ύμνος της πόλης. Άρα επίσης και εδώ ξεκινούμε από μια δύσκολη θέση τέλος πάντων και καταλήγουμε σε έναν όμορφο αποτέλεσμα το οποίο κάνει περήφανος τους ίδιους τους κατοίκους. Και πιστεύω το σημαντικό είναι ότι, όπως το προσπαθήσα να το εξηγήσω και νομίζω είναι και αυτός ο λόγος που με καλούν εμένα το ίδιο, είμαι έναν άτομο το οποίο κάνω έναν πορτρέτο μιας πόλης βλέποντάς το, θα το λέγαμε, γυμνών. Με την έννοια ότι βλέπω όλες τις πτυχές και βλέπω, ας το πούμε, την απλή και ομορφιά, η οποία δεν διστάζει να αναδείξει και κάποιες ατέλειες. Και γι' αυτόν θεωρώ ότι είναι ένα πορτρέτο. Δεν έχει τάση ωραιοποίησης. Ναι, βεβαίως. Ανάποδα. Ναι, έχει μια αισθητική τάση. Ναι. Και νομίζω ότι είμαι και ένα άτομο το οποίο είμαι ουδέτερος, διότι με ενθουσιάζουν και τα σήμαντα που ίσως για τον πλήστον τον κόσμο να τους είναι αδιάφορα, όπως επίσης και τα σημαντικά. Και προσπαθώ όλα αυτά να τα αναδείξω μέσα σε ένα ενιαίο μουσικο-αισθητικό πλαίσιο. Είναι και αποτέλεσμα μελέτης. Είναι μελέτη, είναι και μια τεχνική βεβαίως. Είναι και μια τεχνική την οποία αναπαίχτησες εσύ με τα χρόνια, το καταλαβαίνω. Μια εμπειρία και βεβαίως και είναι και, θα το λέγα, και μια εξειδίκευση η οποία προέρχεται από ένα σκεπτικό, μια θεωρία για την οποία έχω συγγράψει και ένα βιβλίο. Το σκεπτικό της πολυμεσότητας λέγεται. Άρα είναι μια προσέγγιση η οποία έχει τόσο θεωρητική και πρακτική, αλλά συνάμα και μια διευθυντική, θα την έλεγα, που ξεφεύγει του καλλιτεχνικού πλαισίου, διότι δεν δημιουργώ και υλοποιώ τα έργα, αλλά τα διευθύνω κιόλας όσον αφορά την υλοποίησή τους. Mm-hmm. Επομένως, ξεφεύγει, θα λέγαμε, από το κλασικό πλαίσιο του καλλιτέχνη, αλλά όπως σπάει τα στερεότυπα. Σπάει τα στερεότυπα και ο καλλιτέχνης έχει περισσότερες ευθύνες. Είναι αντισυμβατική μουσική σε έναν βαθμό. Ναι, έτσι δεν είναι. Είναι και αντισυμβατική και βεβαίως πρέπει να όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό, για κάτι το οποίο είναι σοβαρό και βεβαίως ότι η υλοποίησή τους αξίζει το αποτέλεσμα της συμμετοχικότητας. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και χρόνος. Σε έναν βαθμό είστε και ακαδημαϊκός, δηλαδή διδάσκετε και μουσική, διδάσκετε περιοδικά, δηλαδή σας προσκαλούν για να κάνετε μια σειρά, ας πούμε, μαθημάτων σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, μουσικολογίας προφανώς. Από το 2016 είμαι εξωτερικός επιτηρητής διδακτορικών διατριβών στο Βασιλικό Κονσερβατόριο των Βρυξελών. Μάλιστα. Αυτό είναι θέση επιτηρητή. Μάλιστα. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι κάνουν διδακτορικό και η ευθύνη μου είναι να τους να βλέπω αν οι διατριβές
ακριβή εξελίσσεται. Έχετε την εποπτεία. Την εποπτεία, σαν διατριβές διδακτορικό φοιτητό. Ναι. Ταυτόχρονα είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, της οποίας είμαι και τακτικό μέλος. Είναι μια τιμητική βεβαίως θέση. Αλλά έχω και αυτή την ευθύνη όσον αφορά τα νέα μέλη στον τομέα για τις τέχνες. Είμαι το άτομο το οποίο αξιολογώ. Σημασία έχει ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε σε όλα καλά. Ο κύριος Χαριστηλής μου είπε ότι θα δούμε ένα στιγμιότυπο από το έργο σας Ελευθερία, για το οποίο μιλήσαμε πριν. Γράφτηκε, παρουσιάστηκε, είναι παιδιακό έργο για τα 200 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος η Ελληνική Επανάσταση. Να το δούμε και να επιστρέψουμε. Και να αντιστέκεσαι κι ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου. Η Ελλάδα αντιμένη μουσικά, ένα σπουδαίο έργο, με ποιον άλλον τίτλο από την Ελευθερία, για να τιμηθούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, να πολεμάς για το καλό των ανθρώπων, Μαρία Ιωάννου Ηλία. Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι για το καλό των ανθρώπων. Είναι στίχη από ένα ποίημα του Γιάννη Κουτσοχέρα. Και πιστεύω αυτή είναι η πεμπτουσία του έθνους μας. Ναι. Και νομίζω είναι ο φάρος ο οποίος πρέπει να κρατήσουμε το κάθε άτομο σαν μονάδα,
ώστε να έχουμε μέλλον. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και στάση ζωής για εμάς ως Έλληνες, ως Ελληνοκύπριους και θα έλεγα και στην εν τέλει, διότι οι άνθρωποι είναι ανεξάρτητα από κάθε έθνον για, για τα ιδανικά και τις αρχές αυτού. Τι είδους καταλύτης είναι για όλους τους ανθρώπους η μουσική, Μαρία? Πιστεύω είναι, η αρχή του αγώνα μέχρι την Ανάσταση. Δηλαδή είναι σαν μια εσωτερική δύναμη η οποία σου δίνει την όθηση και το κουράγιο και την ελπίδα για να συνεχίζεις μέχρι να πετύχεις τέλος πάντων να υλοποιηθούν, να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος. Και πολλά, αν καταφέρεις να λειτουργείς και σαν καθρέφτης. Έτσι, διότι όλα ξεκινάνε από έναν άνθρωπο. Ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι η ομορφιά του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ, ολόψυχα. Δεν ξέρω πού θα πας, δεν ξέρω σε ποια πρωτεύουσα θα βρεθείς, δεν προλαβαίνω να το ρωτήσω. Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε σε λίγο καιρό πάλι με την ολοκλήρωση ενός έργου, θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είχαμε και σήμερα την ευκαιρία, την τιμή να γνωρίσουμε την άλλη Κύπρο, την Κύπρο της Διασποράς, που μας κάνει να χαμογελάμε, όπως είδατε κι εσείς, περήφανα. Ξανά μαζί το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα στο Ρικένα. Έως τότε να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό.